Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά το συντριπτικό όχι στο δημοψήφισμα της 4ης Δεκεμβρίου για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντζι ανακοίνωσε στο διάγγελμά του προς τον Ιταλικό λαό την πρόθεσή του να παραιτηθεί, αποδεχόμενος την ήττα του, συμπαρασύροντας μαζί του και το ευρώ, το οποίο και διολυσταίνει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 μηνών. Με σημαντικές απώλειες υποδέχτηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την ετοιμιγορία των Ιταλών, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί μπροστά στην ενδεχόμενη πολιτική αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να βλάψει το τραπεζικό σύστημα της χώρας με παγκόσμιες συνέπειες. Η έκβαση του Ιταλικού δημοψηφίσματος από την άλλη πλευρά δημιουργεί, σύμφωνα με την κυβερνητική ανάλυση, θετικό momentum για το ελληνικό ζήτημα, υπό την έννοια πως η Ευρώπη δεν επιθυμεί ακόμα ένα πεδίο έντασης χωρίς να έχουν επιληθεί διαφορές. Με το Eurogroup να ξεκινάει σήμερα, με Γερμανία και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τηρούν σκληρή γραμμή, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις Βρυξέλλες. Όχι, δεν απευθύνεται σε παιδιά η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Yohammer J1, που μπορεί να καλύψει περισσότερα από 300 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, έχει κυκλοφορήσει ήδη στην αγορά. Σύμφωνα με τον Bloomberg, και η επόμενη γενιά της που κατασκευάζεται αυτό το καιρό θα μπορεί να λειτουργήσει σαν μπαταρία αποθήκευσης από φωτοβολταϊκά, που θα μπορεί να τροφοδοτεί με δωρεάν ρεύμα ένα σπίτι. Μία μοτοσυκλέτα στο σαλόνι σας, λοιπόν. Ανωδικά κινείται η αγορά στο σημερινό ανοίγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει στις 617,34 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,68% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.